Τους παγίδευσαν οι Ουκρανοί. Η Βρύδιο S300 με Patriot κατήριψε τα δύο ρωσικά AWACS πάνω από την Αζοφική. Καταρχάς, ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Οι αναφορές από το περιστατικό περιγράφουν πως ένα ρωσικό αεροσκάφος έγκυρης προειδοποίησης και εναέριου ελέγχου, δηλαδή AWACS, τύπου Beriv A50, καταρρίφθηκε, ενώ ένα αεροσκάφος διοίκησης τύπου Ιλιούσιν IL-22 υπέστη ζημιά στην ίδια ουκρανική επίθεση. Μία νέα θεωρία για το πώς κατάφερε αυτό το εντυπωσιακό επίτευγμα η ουκρανική αεράμινα έρχεται από την The Eurasian Times, η οποία επικαλείται την άποψη κάποιων ειδικών ότι το πλήγμα σημείωσε ένα ουκρανικό σύστημα Frankenstein, συγκεκριμένα ένα υβρίδιο μεταξύ του συστήματος S300 και του συστήματος Patriot. Η κατάρριψη του ρωσικού AWACS A50 έλαβε χώρα πάνω από την Αζοφική θάλασσα, σύμφωνα με το Κίεβο. Πριν ένα μήνα περίπου, οι Ουκρανοί είχαν αποκαλύψει ότι είχαν καταρρύψει τρία ρωσικά μαχητικά SU-34 Fullback στο ίδιο σημείο, χρησιμοποιώντας συστήματα Patriot. Η The Eurasian Times αναφέρει πως οι Ουκρανοί παγίδευσαν τους Ρώσους. Τι ακριβώς εννοεί η σελίδα όμως? Στις 13 Ιανουαρίου σημειώθηκαν ουκρανικά πλήγματα κατά ρωσικών στόχων στην Κριμαία. Το Κίεβο ενορχίστρωσε αυτές τις επιθέσεις διότι γνώριζε πως η Μόσχα, μία με δύο ημέρες αργότερα, θα απογείωνε αεροσκάφη AWACS για να ερευνήσει τις ουκρανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στην περιοχή. Και έτσι έγινε. Η Μόσχα παράταξε ένα αεροσκάφος A50U, ωστόσο λόγω του μικρού του βεληνικούς παρακολούθησης, διέταξε να το συνοδεύσει και ένα αεροσκάφος διοίκησης IL-22, όπως πιθανότατα και κάποια μαχητικά. Εξαιτίας της μικρής του εμβέλειας, το A50 αναγκάζεται να πετάξει πολύ κοντά στο μέτωπο, περίπου 80 με 90 χιλιόμετρα. Οι Ουκρανοί παγίδευσαν τους Ρώσους. Στις 14 του μήνα είχαν τοποθετήσει υπό άκρα μυστικότητα έναν εκτοξευτή, μάλλον Patriot, στην εν λόγω περιοχή, ευνηδιάζοντας τη Μόσχα. Τα πράγματα έπειτα είναι αρκετά θολά. Δεν γνωρίζουμε αν το σύστημα ειράμινας που παράταξαν οι Ουκρανοί ήταν σύστημα S300 ή Patriot. Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να χρησιμοποίησαν έναν συνδυασμό των δύο, δηλαδή ένα ραντάρ S300 συνδεδεμένο με ένα από τα συστήματα Patriot που έχουν. Αν και αυτή η εικασία δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί, ακούγεται ιδιαίτερα πιστική. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε, μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να λαμβάνετε ειδοποίηση για κάθε νέο. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.